καλύτερο θα ήταν να μην γινόντουσαν αυτά στην χώρα μας. Αλήθεια πάντως, τώρα πέρα από το χιούμορ, είναι ακατανόητο το να έχουμε από τον περασμένο Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, κατεστραμμένη την εγκατάσταση του ληξικεραυνού, γιατί είχε πέσει προφανώς κάποιος κεραυνός σε δίκτυο της τηλεφωνίας και έκανε μεγάλη ζημιά στην περιοχή. Να βρισκόμαστε στα τέλη Σεπτεμβρίου, δύο μέρες πριν από τον Οκτώβριο, να ξέρουμε ότι η Κέρκυρα είναι γεμάτη κεραυνούς και καιρικά φαινόμενα και να είναι τα παιδιά σε ένα σχολείο. Θα σας δείξουμε και λέτε, εδώ πέρα που είμαστε, είμαστε στα τείχη του Νέου Φρουρίου. Το σχολείο βρίσκεται, κοιτάξτε, είναι πάνω εκεί ψηλά και στο μέσα χώρο. Είναι από τα ψηλότερα, από τα 2-3 ψηλότερα σημεία της πόλης της Κέρκυρας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι και ένας μαγνήτης λόγω της θέσης του και στα καιρικά φαινόμενα και στους κεραυνούς. Η κυρία Τριβιζά είναι μαζί μας, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του Προδημοτικού. Κάνατε μια έκκληση στο Δήμο, μια διαμαρτυρία και συναντηθήκατε και με τον Δήμαρχο. Απάντηση πήρατε στο ερώτημα το οποίο έκανε η Κατερίνα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Ρενιέρη. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε εμείς σαν σύλλογος πλέον με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε να υπάρχει όλο το τυπικό καταγεγραμμένο ότι υπάρχει ανάγκη για έλεγχο πρώτα απ' όλα της ασφάλειας και φυσικά να δηλωθούν όλες οι καταστροφές που έγιναν μέσα στο σχολείο. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι που έθεσε σε κίνδυνο τουλάχιστον τότε την υγεία των παιδιών. Και έτσι, αυτό ναι, ήταν απάντηση έχετε πάρει για γιατί φορά ακόμη δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα. Τι σας έχουν απαντήσει? Ναι, κοιτάξτε, αυτό που είχε γίνει τον Μάιο του 24 πριν κλείσουν τα σχολεία ήταν ότι προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 25. Προσπαθούσαμε να πιέσουμε πάρα πολύ να γίνει εντός του καλοκαιριού γιατί ζητάνε και φυσικά καλές καιρικές συνθήκες η τεχνική. Η εταιρεία αυτή είναι η ειδική εταιρεία που κάνει εγκαταστάσεις στα λεξικέραυνα. Οπότε θα έπρεπε να συνεργαστούν οι τοπικοί φορείς με ειδικούς. Εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στο διατάφτα, είναι ότι όλοι έχουν την καλή πρόθεση να βοηθήσουν και οι τοπικοί φορείς. Και μας είπατε καλές καιρικές συνθήκες. Ναι. Αν ξεκινήσει τώρα το έργο, είναι Οκτώβριο, δεν θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είμαστε στις καλές προθέσεις, τις αναγνωρίζουμε, αλλά αναγνωρίζουμε ότι ένας ορίζοντας 2 μηνών είναι πολύ μεγάλος για να περιμένουμε. Συγγνώμη, και όταν γίνουν, θα επιμείνω, όλες γιατί οι δεν μπορώ υπογραφές να καταλάβω. Ποια είναι η απάντηση, γιατί καθυστερούν? Δεν είναι διαθέσιμη η εταιρεία? Δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν υπάρχουν οι μάστορες? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ας πούμε ότι υπάρχουν όλοι και πρέπει όλα αυτά να συντονιστούν κατάλληλα. Και εκεί είναι λίγο... Για ένα λεξικέραυνο, σε ένα σχολείο. Βρισκόμαστε εδώ. Εντάξει, συγγνώμη, Γιάννη, αλλά... Να σας πω, είναι ίσως λίγο πιο... Ναι, ακριβώς. Απλά αυτό σκέφτομαι και εγώ. Μας λένε ότι είναι λίγο έτσι, το τεχνικό θέμα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο και δεν μπορεί να γίνει στην Κέρκυρα. Και το αντιλαμβανόμαστε ότι τεχνικά δεν είναι όλοι αυτή τη στιγμή έτοιμοι να το διαχειριστούν. Όμως μιλάμε για ένα έργο που μπορεί να είναι 2-3 ημερών εν τέλει. Αν γίνουν συντονισμένες προσπάθειες, θα πιέσουμε πάρα πολύ σε αυτό. Να γίνουν αυτές οι συντονισμένες προσπάθειες όλων. Να έρθει ο κατάλληλος, να γίνει σωστά το έργο. Να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του. Δηλαδή είναι βήματα που μάλιστα πρέπει να γίνουν. Δεν φτάνει μόνο να πούνε εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Το ξέρω τι θέλετε. Θέλουμε όμως να συνεργαστείτε λίγο γρηγορότερα μεταξύ σας. Να μην περιμένουμε άλλα συμβούλια. Σας ακούμε με προσοχή. Θεωρώ, Γιάννη, ότι είναι από τα θέματα που δεν θα έπρεπε να βγαίνουν στην περίμετρο. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε καν συζήτηση. Όχι. Θα έπρεπε να είναι όχι δεδομένο ότι πρέπει με το που χαλάει κάτι τέτοιο σε ένα σχολείο μάλιστα να φτιάχνεται πάρα πολύ γρήγορα. Το ότι το συζητάμε δείχνει ότι εδώ κάποιος κάτι δεν κάνει καλά. Απλά κλείνω να σας πω έτσι σαν ρητορικό ερώτημα, το οποίο δυστυχώς είναι ρητορικό, γιατί δεν θα πρέπει να ήταν ρητορικό. Αν ομιγέννητο συμβεί οτιδήποτε, πέσει ένας κεραυνός, θα ψάχνουμε ποιο είναι η ευθύνη μετά. Μετά θα ψάχνουμε ποιος φταίει. Ναι, ποιος δεν έβαλε την υπογραφή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να λυθεί πάρα πολύ γρήγορα.